με μια ανατρεπτική μουσικοχορευτική παράσταση στα αγγλικά εν ονόματι Just Dance for English, μια ομάδα νέων παιδιών και υπεύθυνη της ιδέας αλλά και της παράστασης, Μαριάμ Γκαμπρέλη, καλούν τον κόσμο να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια, καλώντας νέα μέλη να βρεθούν κοντά τους. Μια διαφορετική φιλανθρωπική κίνηση που για πρώτη φορά λαμβάνει χώρα στη Νέα Καρβάλη Καβάλας με σκοπό την ενίσχυση των παιδιών με καρκίνο. Οι πρόβες για την παράσταση πραγματοποιούνται στο χώρο του Καπί Νέας Καρβάλης κάθε Σαββατοκύριακο και η παράσταση αναμένεται να ανέβει στο τέλος του καλοκαιριού. Εμείς σαν δημοτική κοινότητα, από την πρώτη στιγμή αγκαλιάσαμε την προσπάθεια που κάνει η κυρία Γκαμπρέλη, η κυρία Μίρια, μαζί με την ομάδα τους φυσικά από πίσω, τα νέα τα παιδιά του χωριού μας, για μια εκδήλωση, για ένα musical το οποίο θα σηκωθεί, θα σας μιλήσει περισσότερο, οι υπεύθυνοι θα σας μιλήσουν γι' αυτό, γιατί γίνεται για φιλανθρωπικό και ιερό σκοπό. Η Καρβάλη είναι πρωτοπόρος σε ό,τι χρειάστηκε, σε ό,τι αφορά κάτι που είναι για να συνεισφέρουμε προς τον αδύνατο, στον κόσμο που έχει ανάγκη, είναι πάντα πρωτοπόροι Νέα Καρβάλη. Έτσι και εμείς μαζί με την κοινότητα, όλοι οι υπόλοιποι φορείς του χωριού μας, αλλά και τον Δήμο Καβάλα στη Δημοφέλεια, κάνουμε τα πάντα και θα κάνουμε τα πάντα για να βοηθήσουμε να ανεβεί αυτή η παράσταση για το σκοπό τον οποίο πραγματοποιείται. Αποφασίσαμε σαν ομάδα, εγώ και τα παιδιά που είναι πίσω μου, οι οποίοι ήταν μαθητές μου κάποτε, να ενώσουμε τις γνώσεις μας στα αγγλικά, την αγάπη μαζί το χορό, τη μουσική και τις γνώσεις μου σαν παιδοψυχίατρος, να μπορούμε να φέρουμε όσα πιο πολλά παιδιά μπορούμε κοντά μας σε μια μουσικοχορευτική παράσταση, για να μπορούμε να βοηθήσουμε τις οικογένειες οι οποίες δεν έχουν χρήματα να φροντίσουν τα άρρωστα παιδιά τους. Και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο στην εποχή μας να βλέπεις το παιδί σου να χαροπαλεύει και να μην έχεις την οικονομική άνεση να το βοηθήσεις και να σκέφτεσαι αύριο θα ξημερώσει για αυτό το παιδάκι μου. Και γι' αυτό έχουμε πάρα πολύ ευαισθητοποιηθεί προς αυτό το θέμα και θέλουμε να, με τη βοήθεια που έχουμε λάβει από τη Δημοφέλεια και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμου Καβάλας, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, όλοι έχουν δώσει ένα χέρι βοήθεια και έχουμε φτάσει μέχρι εδώ και πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε το σκοπό μας μέχρι το τέλος. Η παράσταση θα γίνει εδώ στην Καρβάλη, απάνω στο κάστρο που έχουμε, στο αρκόδισμα. Ναι. Επιλέξαμε, εγώ επέλεξα την Καρβάλη συγκεκριμένα, γιατί όταν μετακόμισα στην Καρβάλη, ήταν ένα μέρος που με αγκάλιασε πάρα πολύ, έδειξε πάρα πολύ ανθρωπιά στους ανθρώπους που μένουν εδώ. Και όταν έθεσα την ιδέα στον κύριο Νίκο, μου είπε ότι είμαι δίπλα σου, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Από τι υπολογίζουμε, σίγουρα μετά τις εξετάσεις των παιδιών και μετά τη γιορτή που κάνουμε εδώ στην Καρβάλη, το Ήλιο και Πέτρα, άρα η δεύτερη εβδομάδα Ιουλίου, από τι υπολογίζουμε, κάπου εκεί. Έχουμε 175 ρόλους. Έχουμε θέση για όλα τα παιδάκια. Αρκεί να είναι από 10 χρονών. Είχαμε ξεκινήσει σκεφτόταν από 10 μέχρι 17 για να μην ενοχλούμε τα παιδιά που είναι για τις Πανελλήνιες. Βέβαια, έχουμε τηλεφωνήματα και από παιδιά μεγαλύτερα, από πολύ μεγαλύτερα, που έχουν τελειώσει το σχολείο. Δεχόμαστε όποιος θέλει να έρθει να μας βοηθήσει, γιατί είναι πολύ ιερός ο σκοπός μας και θέλουμε οπωσδήποτε να πετύχουμε αυτό το σκοπό. Αυτοί ήταν μαθητές μου, οι πιο πολλοί έχουν τελειώσει μαζί μου. Είναι ο Γιάννης, ο Μάικης, η Βαρβάρα και η Μαρία. Επιλεκτήκανα συγκεκριμένα αυτά τα παιδιά από όλα τα παιδιά που μπορούσαν να μας βοηθήσουν, γιατί είναι με ιδιαίτερες ψυχές. Αυτά τα παιδιά κάνουν μεγάλη θυσία, έχουν το φωτιστήριό τους, έχουν τις δραστηριότητες τους, στο σχολείο τους, στα μαθήματά τους και όμως όλο το ελεύθερο χρόνο το περνάμε μαζί, έχουν γράψει από τα λόγια, χορογραφίες, όλα τα video wall που θα παιχτούν, γιατί δεν έχουμε σκηνικά, όλα τα έχουν φτιάξει τα παιδιά. Και το κάθε παιδί έχει μια ιδιότητα μέσα στις πρόβες που θα κάνουμε, βάσει στο χαρακτήρα που έχουν. Η δουλειά μου σε αυτή την παράσταση είναι να συγχρονίζω τα παιδιά, λέγοντάς τους με βάση πώς θα εκφράζονται με βάση αυτά που μαθαίνουν στο έργο το οποίο τους έχουμε δώσει. Και η σκηνοθεσία πάνω στη σκηνή, πώς θα στείνονται και πώς θα συμπεριφέρονται. Έχω φτιάξει όλα τα video wall και θα βοηθήσω και εγώ τα παιδιά, την ομάδα δηλαδή, με τα λόγια και τη χορογραφία.
απλά. Είμαι η Παξεβάνογλου Βαρβάρα και είμαι συντονίστρια και στηλίστρια της παράστασης. Είμαι η Γρηγοριάδου Μαρία και είμαι υπεύθυνη στο να βγάζω χορογραφίες και να τις μαθαίνω στα παιδιά.